περίοδο και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλησες μέσα από τα social media να το μοιραστείς και να το επικοινωνήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας χτύπησε και εμάς την πόρτα, Τάσο μου. Εντάξει, εγώ θα στο πάρω λίγο από την αρχή. Έμενα μόνος μου και μένω μόνος μου. Βρήκα 2-3 αναπάντησες από την αδερφή μου. Ξύπνησα, γιατί εμένα τα ωράρια μου είναι λίγο πιο αργοπορημένα στο να ξυπνήσω. Πήρα την αδερφή μου τηλέφωνο και μου είπε: Σταύρο, ο μπαμπάς μας έχει καρκίνο. Έπαθα ένα σοκ. Και τώρα που το λέω και σκέφτομαι τη συγκεκριμένη στιγμή, εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει πάρα πολύ κόσμο στην οικογένειά του. Μπαίνει σε πάρα πολλά σπίτια, δυστυχώς. Είναι ό,τι πιο λυπηρό υπάρχει, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν τα καταφέρνεις. Και μόλις ακούσεις καρκίνος, σκέφτεσαι το θάνατο. Mm. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ο θάνατος. Έμεινα. Έμεινα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω τη δύναμη να σταθώ δίπλα σε ανθρώπους που αγαπώ όταν νιώσω ότι με επηρεάζει τόσο πολύ κάτι. Και μόλις το άκουσα ένιωσα ότι χάνω τα... Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια χάνω σου. Χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Απευθείας έτρεξα να πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο, να δω που είναι, να τον δω. Ήταν στο νοσοκομείο, πήγαμε, ήμασταν δίπλα του. Δόξα ο Θεό είναι καλά, έκανε τις χημειοθεραπείες του, έκανε την εγχείρησή του. Ήταν σε σημείο που ήταν συμβατό να μπορεί να γιατρευτεί. Υπήρξαν πάρα πολύ καλοί γιατροί στο πλάι του. Πιεστήκαμε οικονομικά, δεν είμαστε εύπορη οικογένεια. Πήραμε βοήθεια από πολλούς ανθρώπους και τους ευχαριστώ όλους ένα προς ένα εξ ολοκλήρου. Είμαστε σε ένα επίπεδο τώρα που ξαναξεκίνησε δουλειά ο πατέρας μου λίγες ώρες, γιατί κουράζεται, γιατί εντάξει, μέσα από τις χημειοθεραπείες, κατέρευση κτλ. Πόσο χρονικό διάστημα πήρε? Είναι ένας χρόνος τώρα. Ένας χρόνος. Σχεδόν. Έκλαψα πάρα πολύ μόνος μου. Και αυτό που κράτησα τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλη αυτή τη μάχη που ουσιαστικά δεν την περάσαμε εμείς, ο πατέρας μου την πέρασε, η μάνα μου την πέρασε, που ήταν δίπλα του βράχος. Εμείς μπορεί να ξεφεύγαμε και λίγο με τις δουλειές μας και λίγο με την πίεση των καταστάσεων. Πάντα υπήρχε βέβαια ο βραχνάς μέσα μου και να μαράζει. Το οποίο εκείνο το μαράζει ξαφνικά γίνονταν λάμψη μέσα από τον ίδιο μου τον πατέρα. Είναι απίστευτο το ότι όλοι γύρω μου, όποιος το μάθαινε ή οτιδήποτε, να είστε δυνατοί δίπλα από τον πατέρα σας, να του δίνετε δύναμη. Τελικά ο πατέρας μου μας έδινε δύναμη, μας έβγαλε το καπέλο. Για ακόμα μια φορά μου απέδειξε, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον θαυμάζω και τον έχω ως πρότυπο. Από παιδί τον είχα ως πρότυπο, από τα θέατρα που τον παρακολουθούσα από παντού, τον είχα είδαλμά μου. Και τώρα απογειώθηκε μέσα στη ψυχή μου με αυτό το πράγμα. Το ότι πάντα ήταν χαμογελαστός, το ότι έβαζα το κλειδί στην πόρτα και έλεγα: θα ανοίξω την πόρτα του σπιτιού του τώρα και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Και με αντιμετώπιζε με ένα πράγμα, λες και δεν υπήρχε μέσα του κάτι, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Και ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και είναι. Και για μένα θα κρατήσω αυτή την εικόνα όλης αυτής της περιπέτειας, το ότι όταν κάποιος είναι μαχητής και δεν τον παίρνει από κάτω. Δηλαδή, τι να σου εξηγήσω τώρα, ότι δεν έχω ακούσει άνθρωπο ο οποίος δεν τον έχει διαλύσει χημειοθεραπεία, όσο δυνατός κι αν είναι, κάνοντας την πρώτη, δεν την καταλαβαίνει την πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, σε ισοπεδώνει. Έκανε 4-5 χημειοθεραπείες και ήταν βράχος. Λες και δεν. Εντάξει. Ίσως κάποια στιγμή να νίσταζε λίγο παραπάνω, να μην αντέχε να πάει τη βόλτα που θα ήθελε, αλλά αυτό το πράγμα να νιώσει ότι αρρώστησα τώρα και πρέπει να... Όχι πρέπει. Εστιχτοδός μου βγαίνει να λειτουργώ ως ένας άρρωστος, ως ένας μίζερος. Τίποτα. Στις ταβερνούλες μας να τρώμε, προσεκτικά τι θα φάει, οκ, okay, και τα λοιπά. Όλα με το χαμόγελο.
Εγώ να σε ευχηθώ το ότι σου στέρισε.